Εξοφόρτωτοι άρχοντες του τόπου μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου συλλειτουργοί, προσφυλέστατοι αδελφοί μου, αισθάνομαι και πάλι πολύ μεγάλη χαρά, καθώς οι οφθαλμοί μου αντικρίζουν την όμορφη αυτή εικόνα, την τόσο συμπαθή σε μένα, τα όμορφα πρόσωπά σας, καθώς καταβγάζονται από το φως και την χάρη του Αγίου μας Ιλαρίωνος, του οποίου τη λουλήμη άγουμε σήμερα. Είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται επί 20 έτη αδιαλείπτως. Είναι μια εικόνα που δύσκολα τη συναντά κανείς κάπου αλλού. Είναι μια εικόνα που μόνο στους χώρους της Εκκλησίας και στις αυλές του Κυρίου μας την βλέπει κανείς. Αυτό είναι που έλεγε ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Καθώς βλέπουμε τα πρόσωπα ο ένας του άλλου και χαίρεται, έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Τούτο εστί το συμπαρακλητήνε εν ημίν δια της εναλλήλης πίστεως και αγάπης». Έτσι αλληλοπαρηγορούμαστε και χαίρεται ο ένας την παρουσία του άλλου. Ένα από τα σοφά λόγια και ωραία που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι αδελφοί μου είναι «Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόκευτος», δηλαδή ζωή χωρίς γιορτές, μοιάζει με δρόμο μακρύ, χωρίς πανδοχεία. Ξέρετε, στα παλιά χρόνια και μάλιστα τότε που γράφηκε ο λόγος αυτός, δεν υπήρχαν τα μέσα συγκοινωνίας που υπάρχουν σήμερα. Και όταν ήταν να διανύσει κανείς κάποια μακρά οδό, δυσκολευόταν αν δεν υπήρχαν ενδιάμεσα πανδοχεία. Έτσι και οι γιορτές που έχουμε εμείς, οι σεμνές γιορτές των Αγίων μας, του Χριστού και της Παναγίας μας, είναι σαν άλλα πανδοχεία που ξεκουράζουν τον οδηγόρο, που κάνει πιο εύκολη την πορεία μας. Και όχι μόνο πιο ξεκούραστη, αλλά και πιο ευχάριστη την κάνει, καθώς βαδίζουμε και πορευόμαστε όλοι μαζί την οδό αυτή. Και όχι μόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο ασφαλή και σίγουρη, για να μην χαθεί κανείς, για να μην ξεκρίνει κανείς από την οδό της σωτηρίας, όταν όλοι μαζί πορευόμαστε την οδό αυτήν. Ζούμε σε δύσκολα χρόνια, αδελφοί μου. Βλέπετε πόσες συμφορές έπληξαν την πατρίδα μας τώρα τελευταία, αλλά και όλον τον πλανήτη υπηρείτουν συμφορές, στον οποίο πλανήτη ανήκουμε και εμείς. Ίσως το επιτρέπει ο Θεός για τις αμαρτίες μας. Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, η αμαρτία έγινε μόδα και αν δεν φυλάξει ο Θεός, τίνει να γίνει και θεσμός. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Οι δυσκολίες μας βοηθάνε στο να ζούμε πιο πνευματικά, πιο προσεκτικά, πιο κοντά στην Εκκλησία μας. Πρέπει να είμαστε οι παιδιά της Εκκλησίας και να αισθανόμαστε την χάρη της, την ευλογία της, γιατί μόνο μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, η χαρά, η ειρήνη, η εγγράφεια, η αγάπη. Όλα τα αγαθά πηγάζουν μέσα και διανέμονται από την Εκκλησία μας. Βλέπετε, βαδίζει κανείς σήμερα στον δρόμο και δεν βλέπει έναν άνθρωπο να τον χαιρετήσει, να τον κοιτάξει με όμορφο πρόσωπο. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι σκυτροπάζονται, σκορεύονται, κατηφύς, προβληματισμένοι, με ένα κινητό στο χέρι και μιλάνε, ίσως και παραμιλάνε πολλές φορές. Σπάνια να συναντήσει κανείς άνθρωπο ο οποίος να τον λιγοκοιτάξει και να τον χαιρετήσει. Και αυτός ο άνθρωπος σίγουρα θα είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας μας και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να ανήκουμε σε αυτή την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον ευχαριστούμε και για κάτι άλλο, αδελφοί μου. Τον ευχαριστούμε γιατί είμαστε Έλληνες και ανήκουμε και κατοικούμε αυτήν τη μικρή μας αρχιπάδα, την πατρίδα, την Ελλάδα. Θα σας πω κάτι που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Προ λίγων χρόνων, ίσως 5 ή 6 χρόνων, είχαν έρθει από την Πολωνία, από ένα ορθόδοξο μοναστήρι, κάποιες μοναχές και αφού συζητήσαμε πνευματικά ορισμένα θέματα, στο τέλος μου είπε η γερόντισά τους, «Πάντως εσείς οι Έλληνες πρέπει να ευχαριστείτε τον Θεό που είστε Έλληνες. Είναι μεγάλη τιμή γιατί έχουμε τέτοια ένδοξη ιστορία, ανυπέρβλητο πολιτισμό, ανεπανάληπτη γλώσσα, την οποία γλώσσα μας μεταχειρίστηκαν, δανείστηκαν, θα έλεγα, οι πατέρες της Εκκλησίας μας
και έτσι με αυτόν τον τρόπο την καθαγίασαν κιόλας. Σε αυτήν τη γλώσσα εγγράφησαν τα Ευαγγέλια πρωτοτύπως, αν και ήταν εβραϊκής καταγωγής οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, όμως έγραψαν πρωτοτύπως στην ελληνική γλώσσα τα Ευαγγέλια και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Είναι μεγάλη τιμή λοιπόν για μας που είμαστε Έλληνες. Ανάμεσά μας τώρα είναι και μια οικογένεια από την Ελβετία, δεν ξέρουν ελληνικά. Είναι ξένοι και οι δύο, από άλλη χώρα ο άντρας, από άλλη χώρα η γυναίκα. Είναι όμως πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί. Και μου λέγανε το μεσημέρι ήταν εδώ και τώρα βρίσκονται ανάμεσά μας. Και τι μου λέγανε, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα των ονείρων μας. Και έτσι ονειρευόμαστε τη ζωή μας να ζήσουμε τα τελευταία μας χρόνια, να ζήσουμε εδώ στην Ελλάδα, να πάρουμε ένα σπιτάκι και να ζούμε εδώ. Γιατί η χώρα των ονείρων μας, αυτήν ονειρευόμαστε και όχι την δική τους πατρίδα. Και ανάμεσα στις πολλές ευλογίες που έρχονται από τον Θεό και στη χώρα μας είναι και τα πολλά μοναστήρια που είναι διάσπαρτα σε όλη την χώρα. Και το Άγιον Όρος ακόμη ευδόκησε ο Θεός να υπάρχει στην πατρίδα μας, αδελφοί μου, μεγάλη τιμή όπου κατοικούν ορθόδοξοι από όλο τον κόσμο. Και αυτό ευδόκησε ο Θεός να ανήκει στην, γεωγραφικά στην Ελλάδα. Ανάμεσα λοιπόν σε ευλογίες είναι όλα τα μοναστήρια και μάλιστα και το δικό μας μοναστήρι και αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν έρχονται άνθρωποι στο μοναστήρι και λένε όταν περνάμε την πύλη της Μονής αισθανόμαστε σαν να ζούμε στον Παράδεισο, τέτοια γαλήνη και τέτοια χαρά. Αυτό βέβαια πολύ ανακουφίζει και εμένα. Και τελειώνω με αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνήργησαν και συνέβαλαν στην αναβίωση της Μονής αυτής και έγιναν έτσι κτήτορες, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο. Να ευχαριστήσω και τους χωριανούς εδώ και τους περιοίκους όλους, οι οποίοι μας αγκάλιασαν με την αγάπη τους, με την εμπιστοσύνη τους, με την αφοσίωσή τους. Αλλά να ευχαριστήσω και όλους εσάς που με την παρουσία σας ενθαρρύνετε η διαβίωση των αδελφών εδώ στο μοναστήρι και μας ενισχύεται στον προκείμενο θεοφυρή αγώνα μας. Και τώρα έρχομαι ο Άγιος Ιλαρίων από ψηλά που βλέπει, πιστεύω να χαίρεται και αυτός, βλέποντας που ξαναζεί το μοναστήρι του, να χαίρεται και να μας χαρίζει πλούσια την ευλογία του. Όπως όταν γιορτάζει ένας πατέρας δίνει δώρα στα παιδιά του, έτσι και ο Άγιος Ιλαρίων έρχομαι να χαρίζει πλούσια την ευλογία του και τα ουράνια δώρα του σε όλους εμάς. Σας εύχομαι και εγώ σε όλους σας χρόνια πολλά και ευλογημένα.